Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε ένα υπέροχο γευστικό παστίτσιο που θα σας ξετρελάνει. Ξεκινάμε τσιγαρίζοντας τον κιμά. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο της έλαβων. Και αφού ρίξαμε ένα κρεμμύδι και μία σκελίδα σκόρδο, ανακατεύουμε. Σβήνουμε με λίγο κόκκινο κρασί. Ρίχνουμε 3 με 4 μπαχάρια. Ένα ξυλάκι κανέλας. Ρίχνουμε νερό μέχρι να καλυφθεί ο κιμάς. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να βράσει. Ρίχνουμε μία κουταλιά της σούπας πελτέ, αρωμένη με νερό και ανακατεύουμε. Και το αφήνουμε να βράσει. Αφού είναι έτοιμος ο κιμάς, πάμε να κάνουμε τώρα την μπεσαμέλ. Ξεκινάμε ρίχνοντας 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο και το αφήνουμε να λιώσει. Αφού έλειωσε το βούτυρο, έχουμε 6 κουταλιές της σούπας corn flour και το ρίχνουμε λίγο μέσα στο βούτυρο. Ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε ρίχνοντας 1 λίτρο γάλα. Ανακατεύουμε συνέχεια. Αφού έπηξε, αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε 1 αυγό. Ρίχνουμε λίγο μοσοκάριδο. Λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Και ρίχνουμε και λίγο σκληροτήρι, περίπου 3 κουταλιές της σούπας, τριμμένο. Που τελειώσαμε με την μπεσαμέλ, ρίχνουμε στον κιμά 3 κουταλιές της σούπας και ανακατεύουμε. Και συνεχίζουμε βάζοντας 2 κουταλιές της σούπας γραβιέρα. Έχουμε βουτυρώσει το ταψί και ρίχνουμε μέσα τα βρασμένα μακαρόνια. Ρίχνουμε κεφαλογραβιέρα. Και ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε τώρα το κιμά. Και το κάνουμε έτσι ώστε να εισχωρήσει μέσα ο κιμάς, να μην είναι η νοστιμιά μόνο πάνω, αλλά και μέσα στα μακαρόνια. Ρίχνουμε και λίγο τυρί. Και ρίχνουμε τέλος την μπεσαμέλ από πάνω. Την απλώνουμε. Ρίχνουμε τριμμένη φρυγανιά από πάνω.
Σύνουμε στους 220 βαθμούς Κελσίου για 20 περίπου λεπτά, πάνω κάτω. Το τίτσιο μας είναι έτοιμο, ελπίζω να σας αρέσει. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας!